Ο 20χρονος φοιτητής στην Κομωτινή Γιάννης Γκερέκος καταγγέλει ότι οι μόλοπες και τα εμφανή τραύματα στο πρόσωπό του προκλήθηκαν από επίθεση που δέχθηκε όταν αρνήθηκαν μαζί με τρεις φίλους του να πληρώσουν σε κεντρική καφετέρια της πόλης τα 8 ευρώ του λογαριασμού, επειδή δεν τους έκοβαν απόδειξη. Μας βρήκανε σε ένα στενό, είχαν προχωρήσει τα παιδιά λίγο πιο μπροστά και είχε έρθει ο σερβιτόρος του μαγαζιού, μας υπέδειξε, είπε αυτή είναι. Και μετά άκουσα από πίσω μου έναν άνθρωπο να φωνάζει «Ρε γύφτη, για 8 ευρώ φύγατε». Ένας από τους δύο άνδρες που τους πλησίασαν σύμφωνα με την καταγγελία του τον χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο και στη συνέχεια, ενώ είχε πέσει κάτω, τον κλώτησε στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα της κάτω γνάθου. Εγώ όταν λιποθύμησα και έπεσα κάτω, δεν σταμάτησε εκεί πέρα, συνέχισε, με χτύπησε κι άλλο. Μάλιστα πήρε φορά και με χτύπησε με σούτ στο πρόσωπο. Ο 20χρονος φοιτητής νοσηλεύεται από το μεσημέρι σε νοσοκομείο της Αθήνας και θα χρειαστεί να χειρουργηθεί, ενώ έχει καταθέσει μήνυση εναντίον των ιδιοκτητών της καφετέριας και κατά παντός υπευθύνου. Σε ανακοίνωσή της, η διεύθυνση του καταστήματος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, ωστόσο σύμφωνα με τον συνήγορό τους, διερευνούν για τυχόν ευθύνες σερβιτόρου, ο οποίος μπορεί να έδρασε αυτοβούλος. Και εμείς προσπαθούμε να βρούμε άκρη. Έχουμε βάλει τους σερβιτόρους έναν έναν και τους ρωτάμε, δηλαδή κάνουμε και εμείς προανάκριση από μόνοι μας.